Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκυρα spoiler μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Φτάνουμε στο 22ο επεισόδιο και ο ερχομός του Φάνη ταράζει την Ότα, η οποία βάζει στόχο να τον ξεσκεπάσει. Παράλληλα στο Κιάρι, η Αλεξάνδρα και ο Μάρκος, προσέχοντας όσο μπορούν, αποφασίζουν να συναντηθούν, την ώρα που ο Ιάσονας κάνει ένα πολύ ακριβό δώρο στην αγαπημένη του Ουρανία. Στο μεταξύ, η Μαριέτα έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλες δυσκολίες, που έχουν στο επίκεντρό τους την πολιτική της δραστηριότητα, ενώ η Ευγενία είναι μια ανάσα μακριά από το να πιάσει τον Μάρκο και την Αλεξάνδρα στα πράσα. Η προσπάθεια της Ουρανίας να προσεγγίσει φιλικά την Αλεξάνδρα αποτελεί μια νέα απειλή για τη Μαριέτα, η οποία ανησυχεί για τις πραγματικές προθέσεις αυτής της γυναίκας. Στο μεταξύ, η Παναγιώτα αποκαλύπτει στη Ρινιό την αλήθεια γύρω από τον πυροβολισμό της Αλεξάνδρας, μεταφέροντας όσα ήδη άκουσε από τα χείλη της Νότας και της Ευγενίας. Η Μαριέτα δέχεται μια προωσμένη πρόταση, που θα τη φέρει σε νέα ρήξη με τον Ιάσονα, και θα οξύνει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα ανάμεσα στον ίδιο και τον Μάρκο. Παράλληλα, η αδιακρισία της ελπίδας τη φέρνει αντιμέτωπη με το μεγάλο μυστικό του πυροβολισμού της Αλεξάνδρας. Η ίδια, σκεπτόμενη το δικό της όφελος, αποφασίζει να το αποκαλύψει στον Ιάσονα. Ο ίδιος προσπαθεί να διασταυρώσει την πληροφορία μέσω της χωροφυλακής, και μέσα από την έρευνα προκύπτει το όνομα του κατόχου του όπλου και οι αρχικοί ισχυρισμοί της Αλεξάνδρας επιβεβαιώνονται. Στο μεταξύ, ο Ιάσονας, μενόμενος στο σπίτι του Στέφανου, κατηγορεί την Ευγενία για την εμπλοκή της στον πυροβολισμό της Αλεξάνδρας. Έτσι, τελευταία στιγμή ο Μάρκος σώζει την κατάσταση, υπογράφοντας μία δήλωση, δίνοντας κυριολεκτικά την τύχη της Ευγενίας στα χέρια του Δεμερτζή. Από την άλλη, οι κομματάρχες απειλούν με παλιά μυστικά που θα βγουν στη φόρα, εάν η Μαριέτα δεν αποσύρει την υποψηφιότητά της. Η Μαριέτα καταλαβαίνει πως ο Μάρκος με την Αλεξάνδρα ετοιμάζονται να το σκάσουν με τα παιδιά, και αποφασίζει να τους βοηθήσει, ενώ η Ουρανία εξομολογείται στον Ιάσονα ένα πολύ τραυματικό γεγονός του παρελθόντος της. Επίσης, οι κομματάρχες σχεδιάζουν, αν η Μαριέτα δεν αποσύρει την υποψηφιότητα, για εκφοβισμό να σκοτώσουν την Άννα, αφού είναι η βασική βοηθός της. Στο μεταξύ, ο Φάνης αντιλαμβάνεται την προσπάθεια της Νότας να διαπιστώσει αν όντως είναι ο ανιψιός του Στέφανου, ενώ ο Ιάσονας βλέπει καχύποπτα τις συχνές επισκέψεις της γυναίκας του στην Ελπίδα και προσπαθεί προς το παρόν να απομακρύνει την Αλεξάνδρα από το Κιάρι. Η Αλεξάνδρα και ο Μάρκος αποφασίζουν να κάνουν τη μεγάλη τους έξοδο. Σύμμαχος στην προετοιμασία αυτής της απόπειρας, η γυναίκα που στο παρελθόν δεν θα πίστευε ποτέ η Αλεξάνδρα ότι θα τη βοηθούσε. Η προεκλογική πορεία της Μαριέτας βαίνει από το καλό στο καλύτερο, ενώ η βοήθεια της Άννας αλλά και η υποστήριξή του Στέφανου που την εκθιάζει στην εφημερίδα του, δείχνει ότι η νίκη θα είναι δική της. Ο κίνδυνος όμως καραδοκεί, μιας και τα συμφέροντα της πολιτικής ενώνουν τις δυνάμεις τους, με όσους εποφθαλμιούν την περιοχή. Πλέον όσοι βρίσκονται στον περίγυρο της Μαριέτας, κινδυνεύουν θανάσιμα. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.